Κυρίες και κύριοι, το ΚΚΕ καλεί το λαό της χώρας να δυναμώσει τους αγώνες για να αποδοθούν οι ευθύνες για το έγκλημα στα Τέμπη, για να δικαιωθούν οι συγγενείς των θυμάτων, να μην περάσει το πολύμορφο σχέδιο συγκάλυψης ή να απαιτηθούν μέτρα για την ασφάλεια των μεταφορών. Εκεί, στο δρόμο της πάλης, ασκείται η πιο αποτελεσματική, η πιο αποφασιστική μορφή απέναντι σε μια συνολικά αντιλαϊκή κυβέρνηση που το αποδεικνύει σε κάθε πλευρά της ζωής των εργαζομένων, των αγροτών, των επαγγελματιών, των φοιτητών και γενικότερα των νέων ανθρώπων. Γι' αυτό και για το ΚΚΕ η πρόταση μορφής δεν είναι κάτι μόνο θεματικό. Η πρόταση μορφής που κάνουμε εμείς είναι εφόλης της ύλης. Είναι και στα ζητήματα που τα υπόλοιπα κόμματα που υπογράφουν το κείμενο της πρότασης της πιστείας, το ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας, έχουν στηρίξει το αντιλαϊκό έργο της Νέας Δημοκρατίας, έχουν συνενέσει, έχουν δώσει νομιμοποίηση στα βάρβαρα μέτρα μιας αντιλαϊκής κυβέρνησης. Στα εργασιακά, στην ακρίβεια, τα αγροτικά, την υγεία, την παιδεία, την επικίνδυνη εμπλοκή στους πολεμικούς σχεδιασμούς. Αλήθεια, πέρα από το ΚΚΕ που σταματάει τα επικίνδυνα βαγόνια όπως έκανε χθες στην Αλεξανδρούπολη, θα πει κάποιος από εσάς της υπόλοιπης αντιπολίτευσης έστω και μια λέξη για τον κίνδυνο στους σιδηροδρόμους, στους κατοίκους των περιεχών από όπου περνάνε τα επικίνδυνα στρατιωτικά φορτία για τον πόλεμο στην Ουκρανία? Θα πείτε για το τι κουβαλάνε αυτά τα βαγόνια? Θα πείτε τίποτα για το τι αποθηκεύονται στις αμερικανονατοικές στρατιωτικές βάσεις που έχετε γεμίσει όλη τη χώρα, τη Θεσσαλία, την Αλεξανδρούπολη, τη Σούδα? Προφανώς, όχι γαρίφαλα, κατά τα λεγόμενα του κυρίου Δένδια. Για το λόγο αυτό, λέμε πως η ψήφος μομφή στη Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να μετατραπεί ούτε καν σε ψήφο ανοχής στα υπόλοιπα κόμματα που έχουν σε τελική ανάλυση το ίδιο στρατηγικό σχέδιο με την κυβέρνηση. Και το αποδεικνύουν κάθε μέρα με όσα ψηφίζουν εδώ μέσα, με τη βολική για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αντιπολίτευσή τους, βούτυρο στο ψωμί για να στηρίζει το αφήγημα, την αλαζονία του 41%, αλλά και το αφήγημα από την άλλη μεριά και του προοδευτικού δικαιωματιστή πρωθυπουργού. Έξω από τη Βουλή σήμερα, θα έρθουν και αύριο, βρίσκονται και θα βρεθούν οι εργαζόμενοι από τη Λάρκο. Καταθέτω και στα πρακτικά την προσωπική επιστολή που στέλνουν στον Πρωθυπουργό της χώρας για τα δίκαια αιτήματά τους και τις καταγγελίες. Γιατί στη Λάρκο αυτό το κοινό στρατηγικό σχέδιο όλων σας επιδιώκει να οδηγήσει εκατοντάδες οικογένειες στην ανεργία. Δίνουν μάχη για τη ζωή. Φωνάζουν το σύνθημα «Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας». Αυτό που φώναζαν και φωνάζουν εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτών εδώ και ένα χρόνο μετά το έγκλημα στα Τέμπη. Σύνθημα που σας ενοχλεί. Γιατί αποκαλύπτει την ουσία της κοινής σας στρατηγικής πορείας. Γιατί περιγράφει με το πιο τρανταχτό τρόπο τις ευθύνες σας, τόσο της κυβέρνησης όσο και των άλλων κομμάτων που έχετε επίσης σοβαρές ευθύνες για το έγκλημα στα Τέμπη, όσο και αν τις κρύβετε πίσω από τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το δίλημα «τα κέρδη ή ζωές» αποκαλύπτει το πώς σταθήκατε όλα τα προηγούμενα χρόνια και στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών ως κυβερνήσεις, οι υπουργοί μεταφορών σας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Με την κοινή σας πρακτική το πάμε και όπου βγει. Με τα ελλειπέστατα μέτρα ασφαλείας που αποτελούν μη επιλέξιμο κόστος, γιατί βάζατε στο ζύγι τη ζωή των επιβατών με την κερδοφορία και η πλάστιγκα έγερνε πάντα προς την κερδοφορία. Αλήθεια, ποιος από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ διαφώνησε σε όλη αυτή την πορεία των χρόνων με το διαχωρισμό του ΟΣΕ σε θυγατρικές, με την απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση του μεταφορικού έργου, με την κατάτμιση των διάφορων συμβάσεων για να πάρουν κομμάτι από την πίτα διαφορετικά επιχειρηματικά συμφέροντα που έφερε και τις καθυστερήσεις και τις ασυμβατότητες των συστημάτων, με τη λεγόμενη εξυγίανση, δηλαδή την υποχρηματοδότηση, τη μείωση του προσωπικού, την ελλειπή εκπαίδευση? Βασικό σας οδηγό είχατε τις ανθρώπινες ζωές ή τα κέρδη? Ή μήπως παίρνατε και αυταπάτες, ιδιαίτερα εσείς κύριοι και κυρίες της Σοσιαλδημοκρατίας, ότι μπορούν να συμβιβαστούν αυτά τα δύο, για να κάνετε το λαό να αποδέχεται ότι πάντα στο ζύγι η πλάστιγκα θα πρέπει να βαραίνει προς τα κέρδη και πως πρέπει να αποδεχτούν ως κανονικότητα πως έτσι είναι τα πράγματα, να συμβιβαστούν πως οι ζωές θα καθορίζονται κάθε φορά από τα κέρδη?
Σας αποκαλύπτει λοιπόν αυτό το σύνθημα και αποκαλύπτει συνολικά την πολιτική σας. Για κάθε ζήτημα που αφορά τη λαϊκή οικογένεια, την προστασία της ζωής του λαού. Όπως για παράδειγμα με τις πλημμύρες ή τις πυρκαγιές. Γιατί ποτέ κανείς σας δεν πήρε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της ζωής και της περιουσίας του λαού. Με τα τραγικά αποτελέσματα που ζούμε κάθε χρόνο και που φτάνετε, κάτι που έγινε και αυτές τις μέρες, στο σημείο να πλειοδοτείτε ποια κυβέρνηση είχε τους περισσότερους νεκρούς, τις περισσότερες καταστροφές στα Τέμπη, στο Μάτι, στην Εύβοια, στη Θεσσαλία, στη Δαδιά. Τι λέγατε για τα αντιπλημμυρικά έργα? Οι υπουργοί σας, οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες σας δεν είναι επιλέξιμα. Δεν έχουν παραγωγικό αποτύπωμα. Δηλαδή δεν βγάζουν κέρδος. Κόστος τα αντιπλημμυρικά, κόστος η πυροσβεστική, κόστος η δασοπυρόσβεση, τα απαραίτητα μηχανήματα, τα υλικά τους, κόστος η ανθρώπινη ζωή. Οι απαντήσεις σας κάθε φορά στην απέτηση να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας ήταν πάντα έχουν δημοσιονομικό κόστος. Και την ίδια στιγμή μπουκώνατε τους επιχειρηματικούς ομίλους με ζεστό χρήμα, με φοραπαλλαγές, επιδοτήσεις για να διατηρείτε ψηλά η κερδοφορία τους. Είναι οικονομικά αποδοτικότερο να προστατευτούν από την πλημμύρα εκείνοι με τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή οι εύπορες οικογένειες ή πολύτιμα εργοστάσια, από το να προστατευτούν εκείνοι που είναι φτωχοί και με πενιχρά περιουσιακά στοιχεία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποφάσεις που δεν φαίνονται δίκαιες, αλλά η δικαιοσύνη δεν είναι μέρος της ανάλυσης κόστους-οφέλους. Πάτε να τα πείτε αυτά τώρα στη Θεσσαλία, στους κατοίκους της Μαγνησίας, στο Πήλιο, στο παλιό λιμεναρχείο, στο νέο Δέλτα, στη Μιλίνα, τη Ζαγορά, τον Πλατανιά, στα Παρακάρλια. Αλλά τα λέτε μέσω Ολλανδίας, με το γνωστό και το περίφημο πόρισμα. Θα χρειαστώ ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε. Αυτά λέει όμως η ιερή αγελάδα σας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που όλοι μαζί προσπαθείτε να συγκαλύψετε τη δολοφονική πολιτική της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση των Απανωτών Οδηγιών για την απελευθέρωση των μεταφορών, τη στρατηγική του κόστους ωφέλους και στους σιδηροδρόμους, που επιβάλλει να κυκλοφορούν τρένα με συστήματα ασφαλείας πιστοποιημένα προ 30 ετίας, όπου στο 93% του δικτύου δεν καλύπτεται από ένα πλήρες σύστημα τηλεδιοίκησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση του ανθρώπινου λάθους. Αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση αναγορεύετε όλοι σας ως το ποτηρητή του κράτους δικαίου. Όπου το κράτος δικαίου είναι η νομιμοποίηση των λόμπι, των σκαδάλων, Qatar Gate, Cash for Influence, Juncker, Αζερμπαϊτζάν, Ασημακοπούλου. Όπου κράτος δικαίου είναι η αναγόρευση σε δικαίωμα της γενοκτονίας των Παλαιστινίων, η χρηματοδότηση της συνέχειας του πολέμου στην Ουκρανία, η αποστολή στρατευμάτων στην Ερυθρά. Κράτος δικαίου είναι τα ιδιωτικά ΑΕ, η νέα ΚΑΠ, οι 13 ώρες δουλειάς, τα mini jobs. Κράτος δικαίου είναι οι οδηγίες και οι κανονισμοί για την νομιμοποίηση των παρακολουθήσεων, μέχρι και η καθιέρωση και στήριξη της αγοράς κατασκοπευτικών λογισμικών. Είναι σε τελική ανάλυση το αστικό κράτος. Αυτό που όλοι σας υπηρετείτε. Μόνη λοιπόν δύναμη, και τελειώνω κυρία Πρόεδρε, μόνη λοιπόν δύναμη που με συνέπεια μπορεί να εκφράσει εφόλης της ύλης την πρόταση μορφής του λαού απέναντι στην κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κόμματα του κεφαλαίου, είναι το ΚΚΕ και το κάνει πράξη καθημερινά μέσα και έξω από τη Βουλή. Και αυτή η πρόταση μορφής μπορεί και πρέπει να εκφραστεί και στο δρόμο και στις κάλπες μπροστά στις επερχόμενες ευρωεκλογές με τη μοναδική ψήφο που θα στείλει σαφές και ανώθευτο μήνυμα καταδίκης, αντεπίθεσης, ελπίδας, προοπτικής με ακόμα πιο ενισχυμένο το ΚΚΕ. Σας ευχαριστώ.